Η υγεία μιας κοινωνίας είναι σχεδόν αλάνθαστος δείκτης της ηθικής της, υποστήριζε ο Λούφυρος. Και να που σήμερα η ιατρική επιστήμη έρχεται να αποδείξει πως και η οργανική υγεία μιας γυναίκας είναι άμεση συνάρτηση της ηθικής της. Η μεταβολή των ηθών τα τελευταία 10 χρόνια, υποστηρίζουν οι επιστήμονες. Η έντονη σεξουαλική ζωή των γυναικών σε νεαρή ηλικία και ο μεγάλος αριθμός των σεξουαλικών συντρόφων ευθύνονται για την εμφάνιση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας σε νέες κοπέλες ηλικίας 20 ως 25 χρόνων. Να παρακολουθήσουμε όμως τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που έχει να μας δώσει για το θέμα αυτό ο καθηγητής μευτικής ιστορίας στο τέλος πάντων. Σε ένα θέμα που αφορά την αυριανή ημέρα. 13 Φεβρουαρίου σήμερα και οι περισσότεροι θυμόσαστε ότι αύριο είναι η μέρα των ερωτευμένων. Και αν έχετε συνειρμούς από νεαρά ζευγαράκια που βαδίζουν αγκαλιά, οι επόμενες εικόνες έρχονται να παρέμβουν. Ο έρωτας είναι μια διαχρονική ιστορία που μετουσιώνει αρμονικά τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών της, ακόμα και όταν αυτοί διανύουν την 8η δεκαετία της ζωής τους. Ο φακός της εκπομπής βρέθηκε κοντά στο ζεύγος Βακαλάκη, που είναι ερωτευμένο εδώ. Ακούγεται σαν παραμύθι.